με χαρά παρακολουθούμε ότι τα τελευταία χρόνια στην Πιερία, στον δημόσιο διάλογο, γίνεται λόγο για αρχιτεκτονική χώρου, για αισθητική τοπίου, για παρεμβάσει. Ε, Όροι δηλαδή που χρησιμοποιείτε εσεί στην δική σα επιστήμη. Ε, την ίδια ώρα όμω βλέπουμε αυτό να μην γίνεται πράξη. Παρότι στα λόγια πολλοί αυτοδιοικητικοί και όχι μόνο ε, κάνουν τέτοιο χειρισμό του λόγου, στην πράξη βλέπουμε κλειστά κτίρια, του χώρου. Και μιλώ για το, αρχοντικό του πρώην, το πρώην αρχοντικό Τσαλόπουλου, μιλώ για το εργοστάσιο εμποτισμού. Ε, μιλώ για χώρου που θα έπρεπε σήμερα να έχουν μια διαφορετική εικόνα και να έχουν αποδοθεί με διαφορετικό τρόπο στο κοινό. Ε, Ποιε είναι οι δικέ σα παρεμβάσει για αυτά τα ζητήματα. Εμείς, ως Σύλλογος Αρχιτεκτώνων, τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε να αναδείξουμε τα θέματα αρχιτεκτονικής ε, σχετικά με ό,τι έχει να κάνει με την αρχιτεκτονική κληρονομιά στην Κατερίνη, καθώς ε, η Κατερίνη και ο νομός Πιερίας δεν διαθέτει ε, κάποια, κάποια οικιστικά σύνολα μεγάλα σε μέγεθος, Παρ' όλα αυτά, τα λίγα απομινάρια που έχουν μείνει μέσα στην πόλη τη Κατερίνης καθώ και στον νομό, προσπαθούμε να τα αξιοποιήσουμε και να τα αναδείξουμε. Λοιπόν, θέλω να πάμε μαζί στο αρχιτικό Τσαλόπουλο. Εμεί mm. βρεθήκαμε εκεί. Ε, κάναμε ρεπορτάζ και είδαμε ότι πρόκειται για ένα εμβληματικό κτίριο που αξίζει να δοθεί στο κοινό. Παρά τα αυτά είναι περισσότερα από 10 χρόνια κλειδωμένο. Δεν, δεν έχει πατήσει άνθρωπο εκεί. Γιατί? Η αλήθεια είναι ότι με το πρώην αρχοντικό Τσαλόπουλου και εμείς ζητούμε συνεχώς να δοθεί η επανάχρηση, να δοθεί μια χρήση, καθώ οι εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης του, όπω σωστά είπατε, έχουν ολοκληρωθεί εδώ και 10 χρόνια μένει αναξιοποιητό, μένει κλειστό. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα κτίρια, αν όχι το σημαντικότερο στην Κατερίνη, ε, εκλεκτικιστικό κτίριο. Έχει κατασκευαστεί το βλέπουμε εδώ στους αυτό ακριβώς, μας. Ναι, Είναι πραγματικά κόσμημα μέσα στον αστικό ιστό, κοντά βρίσκεται στην Πλατεία Δημοκρατία. Ακριβώ βρίσκεται στο κέντρο τη Κατερίνη, δίπλα ακριβώ στην ε, νέα Πλατεία Δημοκρατία, η οποία έχει κατασκευαστεί του τελευταίου μήνε. Είναι ένα κτίριο το οποίο θα λέγαμε ότι μπορεί να φιλοξενήσει πολλέ χρήσει, είτε μουσιακέ, είτε πολιτιστικέ. Έχει χαρακτηριστεί ω πολιτιστικό κτίριο. Σε ποιον ανήκει, τι φταίει κτίδιο... και δεν ε, δίδεται για επανάχρηση. Είναι η ιδιοκτησία του Δήμου αυτή τη στιγμή το κτίριο. Έχει κριθεί ω έργο τέχνη από το Υπουργείο Πολιτισμού και Δεν έχει δοθεί χρήση από το Δήμο εδώ και αρκετά χρόνια. Δίδεται σε ορισμένε εκδηλώσει. Μία Σύλλογο Αρχιτεκτώνων το ζητήσαμε δύο φορέ και μα δόθηκε από τον Δήμο Κατερίνη για να πραγματοποιήσουμε την εκδήλωση Κτίρια Ανοιχτά, που είναι μια εκδήλωση που πραγματοποιούμε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αρχιτεκτονική τα τελευταία δύο χρόνια. Ε, το επισκεφθήκαμε, ξεναγηθήκαμε από την συναδέλφουσα την Αγγελική Τυμπάλλη, προϊσταμένη στην Εφορία Αρχαιοτήτων Πιαιρία. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κτίριο. Έχει χώρου μέσα που μπορούν να φιλοξενήσουν διάφορε χρήσει. Δεν είναι μεγάλο σε κλίμακα. Παρ' όλα αυτά τα στοιχεία των όψεων, τα εκλεκτικιστικά του στοιχεία, καθώς και οι χώροι μέσα του, το αναδεικνύουν ως ένα από τα σημαντικότερα κτίρια, αν όχι το σημαντικότερο στην Κατερίνη αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι ο Δήμος Κατερίνης αναζητά χώρους πολιτισμού, έτσι δεν είναι. Αυτή τη έχει την πολυτέλεια είναι... να έχει κλειστό 10 χρόνια ένα κτίριο. Φυσικά και όχι και από τη στιγμή που η Κατερίνη ως Κατερίνη δεν έχει αυτή τη στιγμή ένα μουσείο μέσα στην πόλη τη Κατερίνης να λειτουργεί. Ε, το συγκεκριμένο κτίριο θα μπορούσε να δοθεί και για μουσιακή χρήση, παρότι δεν είναι πολύ μεγάλο. Μου θυμίζει, α πούμε, το Λογραφικό Μουσείο Θεσσαλονίκη. Ναι. Θα μπορούσε σε, σε ένα τέτοιο κτίριο. Είναι σε αυτό κτίριο, είναι σε αυτόν τον τύπο. Ναι. Έτσι, Όπου γίνονται εκδηλώσεις, εκδηλώσει, διαλέξει, παρουσιάσει βιβλίων, μουσικέ εκδηλώσει. Γενικά εκδηλώσει πολιτισμού. Τα... Αποδίδεται όμω το κοινό, το χαίρεται ο κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να γίνει γιατί υπάρχουν ευθορέ. Υπάρχουν ευθορέ τόσο στι όψει όσο και στο εσωτερικό του κτίριου. Όσο διάστημα μένει αναξιοποίητο, ε, σίγουρα διαβρώνονται και τα επιχρήσματα και τα πατώματα και γενικά ε, πρέπει να δοθεί μία χρήση ώστε να συντηρείται το κτίριο πάντα. Τη διαδικασία της αποκατάστασης ακολουθεί η επανάχρηση. Η επανάχρηση και να το χαίρεται ο κόσμο. το Η ομορφιά δεν κόσμος, είναι για να φυσικά. κλειδώνεται και να περνάει κανεί απ' έξω να λέει: Ότι ωραίο φυσικά, το, το, γιατί... το πρωτόκολλο <χωτί> ναρκωτικό Λοιπόν, άλλο. Άλλο. από εκεί mm. θέλω να πάμε μαζί mm. στο σιδηροδρομικό σταθμό. Mm. Ναι, ναι. Που είναι ωραίο ο σιδηροδρομικό σταθμό τη Κατερίνη, Είναι ρομαντικό. Mm. Θυμόμαστε και τραγούδια τη μορφή του τρένου. <laughs> Φεύγει στι 8. <laughs> έτσι. Ε, είναι πολύ ωραίο λοιπόν ο σιδηροδρομικό σταθμό. Όπω και το ταξίδι με το τρένο. Και η συγκεκριμένη διαδρομή είναι πανέμορφη από Κατερίνη για Αθήνα. Τώρα, δίπλα στο σιδηροδρομικό σταθμό είναι το κτίριο είναι το εργοστάσιο εμποτισμού του ΟΣΕ. Ένα mm -hmm. κτίριο επίση κλειστό, ένα εργοστάσιο που είναι κλειστό για περισσότερα από 11 χρόνια. Και εδώ συναδελφοί σα, ε, ο Ανδρέα Ζωτσιόκα, κάναμε και προχθές το ρεπορτάζ, mm -hmm. κατέθεσαν προτάσει για την αξιοποίησή του να γίνει ένα βιομηχανικό μουσείο, να γίνει ένα χώρο αναψυχή, να αποδοθεί στο κοινό. Τίποτα και εδώ. Για ποιο λόγο, κυρία Μανιάτη. Το κτίριο που βρίσκεται ακριβώ δίπλα από το σιδηροδρομικό σταθμό, το παλιό εμποτιστήριο ξυλία, πρόκειται για ένα οικιστικό σύνολο που περιλαμβάνει μέρου κτίσματα όπω το, το εργοστάσιο, την υψηκάμινο, τα στέγαστρα. Είναι δηλαδή ένα ολόκληρο οικιστικό σύνολο που θα μπορούσε να δοθεί κάποια πολιτιστική χρήση, να δοθεί σε χρήση ω ένα πολυχώρο πολιτισμού, θα μπορούσαν και μουσιακή χρήση να δοθεί και χώρος πολιτιστικών χρήσεων όπως εκθέσει, εκθέσεις, ε, να διοργανώνονται εκθέσεις, να διοργανώνονται συναυλίες Θα μπορούσε να είναι το γκάζι της Βόρειας Ελλάδα. Έτσι, έτσι, δεν είναι. Την ε... αυτό έτσι, μας ακριβώς. θυμίζει και μας την Τεχνόπολη Αυτό σας στο θυμίζει το μεταξύ ναι. η απορία μας είναι ότι είστε πολύ νέοι επιστήμονες και και Με διπλωματικέ εργασίε, με μελέτε. Όντω, έχουν που... γίνει μελέτε και ο συνάδελφο ο Ανδρέα Οτσούκα έχει κάνει υπό την επίβλεψη του κυρίου Μιχαήλ του Νομικού, του καθηγητή μα στον τομέα τη αποκατάσταση εδώ στη Θεσσαλονίκη, έχει κάνει διπλωματική και εργασία. Εσείς, και εσεί, για να σα γνωρίσουμε ναι. στο κοινό, γιατί είστε σεμνή, πρόσφατα διακριθήκατε στην πιενάλα αρχιτεκτώνων <σχυ> ε, για μια εξαιρετική δουλειά σα που είχε να κάνει με την αρχιτεκτονική τοπίου, έτσι δεν είναι. Πρόκειται για ένα έργο αστική κατοικία, είναι αρχιτεκτονικού σχεδιασμού το έργο και πρόκειται για μια αστική κατοικία στην Κατερίνα η οποία είναι ένα ιδιωτικό έργο. Ναι. μια κατοικία μικρή κλίμακα, τα λέγαμε, αλλά βιομηχανικού, βιομηχανικού design που συνδυάζει ε, το μέταλλο με την συμβατική κατασκευή. Πρόκειται για μια σύμμικτη κατασκευή με αρκετά έντονα τα βιομηχανικά στοιχεία. Διακρίσει, εύσημα, εντυπώσει. <laughs> τα κλέψατε όλα, εξ όσων γνωρίζω. Πήγατε πολύ καλά στην Πιενάρα. Καλά, όχι, όχι, πρέπει να τα λέμε. Μια όμορφη Ευχάριστο. πόλη όπου υπάρχουν κτίρια, όπου υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό, υπάρχουν προτάσει. Επομένω, η αυτοδιοίκηση τι πρέπει να κάνει. Να βάλει όλα αυτά τα θέματα στην ατζέντα τη, έτσι δεν είναι, κυρία Μανιάτη. Αυτό θέλουμε κι εμεί. Αυτό προσπαθούμε μέσω των δράσεών μα, σαν σύλλογο αρχιτεκτών, να αναδείξουμε και να προβάλλουμε. Αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να διοργανώνονται αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί για σημαντικά κτίρια, για σημαντικά οικιστικά σύνολα, για σημαντικέ εκτάσεις, στην, για γιαστικές αναπλάσεις στο, στην πόλη της Κατερίνης. Ε, με ιδιαίτερη χαρά να αναφέρω ότι προκηρύχθηκε πρόσφατα αρχιτεκτονικός διαγωνισμός από την Ιερά Μητρόπολη Κίτρους και Κατερίνης για το κτίριο του Αγίου Φωτίου στην Κατερίνη. Δώστε μας περισσότερες πληροφορίε πληροφορίες για το διαγωνισμό Βεβαίως. για το συγκεκριμένο πνευματικό κέντρο. Είναι πολύ σημαντικό και να συγχαρούμε και τον Μητροπολίτη κ. Γεώργιο για την πρωτοβουλία αυτή. Το κτίριο του Αγίου Φωτίου είναι ένα κτίριο εκκλησιαστικό το οποίο στεγάζεται στην Κατερίνη στην συμβολή των Οδών Ζαλόγου και 16 Οκτωβρίου. Έχει κατασκευαστεί τη δεκαετία του 60 και φιλοξενεί πληθώρα δράσεων και αυτό είναι το σημαντικό, ότι είναι ένα πνευματικό κέντρο με δράσεις με τεράστια ποικιλία για τα δεδομένα της περιοχής και της ευρύτερης περιοχής της ε, Μακεδονίας ε, και αυτή τη στιγμή χρή, χρήζει εργασιών αποκατάστασης. Και η Μητρόπολη πήρε την πρωτοβουλία να προκηρύξει αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Εξαιρετική πρωτοβουλία. Βεβαίω, γιατί οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί δίνουν τη δυνατότητα και σε νέου αρχιτέκτονε να διαγωνιστούν. Όπω οι αθλητέ, λέμε, αγωνίζονται στο στίβο το δικό του. Το έφαγε έτσι ακριβώ. Ακριβώ. Από το Υπάρχει συναγωνισμό, γίνονται προτάσει. Ο καθένα προσπαθεί για το καλύτερο. Ακριβώ. Και από το 2011 είναι υποχρεωτική η διεξαγωγή αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με βάση και την νομοθεσία όταν πρόκειται για ένα αξιόλογο τεχνικό έργο. Το κτίριο του Αγίου Φωτίου είναι ένα εμβληματικό κτίριο. Αυτή τη στιγμή ζητείται αποκατάσταση των όψεων καθώ και εσωτερικέ διαρρυθμίσει ώστε να μπορέσουν να φιλοξενηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι δράσει όπω το κοινωνικό φροντιστήριο, όπω τμήματα αγιογραφία, τμήματα κατηχητικού, τμήματα ε, χορού. Έχει πληθώρα δράσεων αυτή τη στιγμή ο Άγιο Φώτιος. Ε, έχει μία σημαντική θεατρική αίθουσα μοναδική στην Κατερίνη, δεν υπάρχει αλλού αίθουσα με προδιαγραφές θεάτρου αυτή τη στιγμή στην πόλη, οπότε η Μητρόπολη προκήρυξε τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, οι αιτήσει του το, το, το οποίου θα γίνονται δεκτές από τη Μητρόπολη μέχρι τις 23 Νοεμβρίου, και καλούμε τους συναδέλφους αρχιτέκτονες της Μακεδονίας, αλλά και όλης της Ελλάδας, να συμμετέχουν στον διαγωνισμό, να τον στηρίξουν, γιατί και μόνο η συμμετοχή σε έναν διαγωνισμό είναι τιμή για τον αρχιτέκτονα. Έτσι, ακριβώς. Ε, κυρία Μανιάτη, θα ήθελα σήμερα έτσι να κάνουμε μαζί ένα σύμφωνο συνεργασίας, μια συνέργεια. Ό,τι θέλετε. Λοιπόν, προτείνουμε ε, να μπει μπροστά ο Σύλλογος Αρχιτεκτώνων Πιερίες, και πριν τι δημοτικέ εκλογέ να κάνετε ένα debate με του υποψηφίου δημάρχου για το πώ σκοπεύει ο καθένα από αυτού, όταν φυσικά ολοκληρωθούν οι υποψηφιότητε, να αξιοποιήσει τα συγκεκριμένα κτίρια που αναφέραμε. Εσεί θα προσθέσετε και άλλα μικρότερα, γιατί <Ρι> οι πόλεις αλλάζουν όχι μόνο με τα μεγάλα έργα, και με τα μικρή εμβέλεια σε έργα, με τα χρηστικά έργα και τα έργα πολιτισμού, τα έργα που έχουν να κάνουν με το κοινό, τα έργα αναψυχή, όλα αυτά νομίζω ότι δίνουν άλλη ανάσα και άλλον αέρα στι πόλει. Την αντίστοιχη πρόταση θα την καταθέσουμε και σε άλλου συλλόγου σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Ξεκινούμε από εσά. Πώ ε, το Πολύ ακούτε? Πολύ ευχαρίστω, αποδεχόμαστε την πρότασή σα. Θα είναι μεγάλη χαρά και για μα. Η αρχιτεκτονική και η αισθητική εξάλλου δεν έχει να κάνει, όπω είπατε, μόνο με τη μεγάλη κλίμακα. Η αρχιτεκτονική μπορεί να ασκήσει κάποιο και σε ένα μικρό χώρο πέντε τετραγωνικών και σε ένα σπίτι και σε μία πλατεία και σε μία προβλήτα και σε ένα ολόκληρο οικιστικό σύνολο. Η αρχιτεκτονική καλό είναι να μπει παντού στη ζωή μα, γιατί είναι η ομορφιά. Οπότε ε, α τη δώσουμε την αξία που χρειάζεται να έχει. Και φυσικά αυτό θα γίνει και στου τρει Δήμου τη Πιερία, όχι μόνο στο Δήμο τη Κατερίνη και στο Δήμο Πίδρυνα Κολυνδρού και στο Δήμο Δίου Ολύμπου. Αυτό θα ήταν το καλύτερο, γιατί εμεί ξεκινήσαμε τι δράσει μα από την Κατερίνη, γιατί εκεί είναι και η έδρα μα. Αλλά η Πιερία μα έχει τρει Δήμου που έχουν οικιστικά σύνολα επίση σημαντικά. Για παράδειγμα, στον Κολυνδρό έχουμε ένα πολύ σημαντικό οικιστικό σύνολο. Έχουμε του παραδοσιακού οικισμού μα, που είναι ο παλιό Παντελήμονα, η παλαιή παλιά Σκοτίνα και η Μόρνα, που είναι χαρακτηρισμένοι παραδοσιακοί οικισμοί. Οι οικισμοί αυτοί, έχω να σα πω ότι και μεγάλο αριθμό τουριστών στην Πιερία από όλη την Ελλάδα. Και έτσι τώρα θα κάνω και μια μικρή αποκάλυψη σχετικά με το φεστιβάλ του 2019. Ναι, θέλουμε, θέλουμε νύσεις, ναι, παρακαλώ. Ε, ως Σύλλογος Αρχιτεκτώνων, φέτος, στο δεύτερο Φεστιβάλ Αρχιτεκτονικής, συνεργαστήκαμε με τον Εμπορικό Σύλλογο Κατερίνης και δημιουργήσαμε μια όμορφη δράση με τα καταστήματα της Κατερίνης, τα οποία κοσμήσαμε με κάποιες εικόνες αρχιτεκτονικής από κτίρια της πόλης και που συνοδεύονταν από αποφθέγματα περί αρχιτεκτονικής, μετά από δική μας έρευνα και τις ομάδα εργασία της του ΣΑΔΑ. Έτσι, για του χρόνου, σκεφτόμαστε να εστιάσουμε στον τουρισμό. Θα θέλαμε να συμπεριλάβουμε και τους τρεις Δήμους σε αυτή μας τη δράση και να αναδείξουμε το κομμάτι του πώς μπορεί να συνδυαστεί η αρχιτεκτονική με τον τουρισμό και να αναδείχθει μέσω αυτής ένα ωραίο ένα μέρος ε, τουριστικά. Δηλαδή, υπάρχουν περιοχέ ανά τον κόσμο, οι οποίε ήταν άγνωστε, όπω το Bilbao στην Ισπανία, και με την κατασκευή ενό μουσείου Γκούγενχάιμ, κατευθείαν προσέλκυσε ε, ε, τουρίστε. Ε, το μουσείο στην Ακρόπολη. Όχι ότι η Αθήνα δεν είχε αριθμό επισκεπτών, αλλά δόθηκε ένα επιπλέον έναυσμα με το νέο μουσείο τη Ακρόπολη σε κάποιον επισκέπτη να επισκεφθεί την, την πόλη. Ε, σίγουρα μπορούν να δημιουργηθούν τοπόσημα σε κάποιες περιοχές ε, ώστε η αρχιτεκτονική να λειτουργήσει ευεργετικά και για τον τουρισμό. Αυτό έχουμε ως πρώτη σκέψη στον πυρήνα έτσι των συζητήσεων. Αρχιτεκτονική και τουρισμό, στο τρίτο φεστιβάλ αρχιτεκτονικής αρχιτεκτονική που θα γίνει του χρόνου του 2010 2019 καλά, στην ναι. Πιερία. Ένα... Ε, συνέργεια με τα Πέριξ, του Συλλόγου Αρχιτεκτώνων Πιερία, διάλογο με όλου του υποψηφίου δημάρχου εν δημοτικών εκλογών και στου τρει Δήμου, αναξιοποιεί τα κτίρια και σύνολα αισθητική χώρου το οποίο πώ σκοπεύουν να τα αξιοποιήσουν. Όχι μόνο μεγάλα λόγια, όχι μόνο κλειδωμένα κτίρια, να δούμε πράξη, επανάχρηση. Θα πρέπει να όλα αυτά να γίνουν πράξη. Εμεί ε, αγωνιζόμαστε. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να αναφέρω και τη, τα ονόματα τη ομάδα εργασία, γιατί δεν είμαι μόνη σε όλο αυτό. Ο Σύλλογο Αρχιτεκτών υπάρχει, αλλά είναι οι άνθρωποι που, τον, που δίνουν τα σύνολα. Πολύ είναι η Μυρτό, η ο Χρήστο Ο ο Λάζαρο Ο Βούλγαρη, ο Ανδρέα Ο Τσιόκας και η Κατερίνα η Χανδόλια. Είναι άτομα τα οποία συνεργαζόμαστε. Συνεργαζόμαστε στενά τα τελευταία τρία χρόνια και πραγματοποιούμε όλες αυτές τις ωραίες δράσεις και ανυπομονούμε να αρθούμε σε συζήτηση και ε, περί αρχιτεκτονικής και Θα βάλετε την ομάδα να δουλέψει, να βάλετε τα κτίρια κάτω, να προχωρήσουμε την συνέργεια που λέγαμε. Σας ευχαριστώ κύριε Πολύ τρία, μια και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.